Το θέατρο της εβδομάδος. Το θέατρο της εβδομάδος παρουσιάζει απόψε την κωμωδία των Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, Δεσποινής ετών 39. Ραδιοφωνική διασκευή και προσαρμογή Κώστα Παπαγεωργίου του Αθηναίου. Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν: Νίτσα Τσαγανέα, Χρήστος Τσαγανέας, Νάντια Χωραφά, Χρήστος Ευθυμίου, Ήλια Λιβικού, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Κώστας Παπαγεωργίου, Λιάκος Χριστογιαννόπουλος. Ηχοληψία Κώστα Κοσμά. Ραδιοσκηνοθεσία Ίωνος Δαϊφά. Άκουσον Θεοτό και Παρθένε, Μαρία η Πάρθενος. Τηλέμαχε, τηλέμαχε. Τι θέλεις, Αμάντη? Εδώ είναι ο Τηλέμαχος. Όχι. Πες του πως τον ζήτησα. Θα γυρίσω πιο ύστερα. Καλά. Την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέρλαμπρόντο της αγνίας σου. Καλησπέρα, Δεσποινής Χρυσάνθη. Καλησπέρα, Φωφό, τι θες? Καλησπέρα, καλή μαμά. Μας δανείζετε τον τρίφτη του τυριού? Τον τρίφτη, ναι, να σ' τον δώσω. Περίμενε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Φωφό μου. Πάσα από εδώ. Καλησπέρα, Τηλέμαχη. Κάτσετε λίγο να σας δούμε κι εμείς. Έτσι το έχουμε τώρα. Τι θέλεις να πεις? Πού ήσουν χθες το απόγευμα? Στο κινηματογράφο. Και το κορόιδο το είχες και περίμενε κάτω από το τζίγκο με την βροχάρα, Τώρα δεν μπορώ να σου πω, έρχεται η αδερφή σου, πάψε. Καλά, Φουφό, καλά. Νάτος και ο τρίφτης, νάτος. Καλησπέρα, Τηλέμαχε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής Χρυσάνθη. Χαίρετε. Στο καλό, παιδί μου, στο καλό. Να, πάρε αυτή τη σακούλα με τα πορτοκάλια, Χρυσάνθη. Καλά, πού τα πήρες αυτά τα πορτοκάλια, Τηλέμαχε? Απ' την αρχιεπισκοπή, Χρυσάνθη. Πάω, βρίσκω έναν διάκο, με παρουσιάζει τον Μητροπολίτη. Πορτοκάλια του λέω, Δέσποτα, έχεις? Ελά, σκουταμάρε. Τι που τα πήρε τα πορτοκάλια? Από το μανάβι τα πήρε, Χρυσάνθη μου. Λοιπόν, σε κορόιδεψε. Άσε με, Χρυσάνθη μου. Άσε με να χαρίζει. Ναι, καλά. Τώρα να σου μυρίζει, τώρα σου βρωμάει. Γι' αυτό όλα τα κορίτσια της ηλικίας σου παντρεύτηκαν και εσύ έμπνε τη σφυγή, Χρυσάνθη, με την βαγγιστήρα. Πάλι γυβάγγισε. Τον ταξιαρχών αύριο, βοήθειά μα. Μεγάλη χάρη του. Αλλά εδώ είναι σπίτι. Δεν είναι καπνή καρέα. Με έχει φλωμώσει το λιβάνι. Και μόλις ξαπλώνομαι και πάω να γλαρώσω κι εγώ, μου φαίνεται πως γεμίζει η κάμαρα χερουβίμ και σεραφείμ. Συγχρονίσου, συγχρονίσου, Χρυσάνθη μου. Έτσι όπως είσαι, άντρα δεν θα ρίξει ποτέ μάτια πάνω σου. Τι λες, κι είχα μια σκασίλα. Πρόορισμα στη γυναίκα σου να παντρεύεται, Χρυσάνθη. Αυξάνεστε και πλησίλεστε. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Αυτά τα πράγματα είναι τυχερά. Α, μην το λες, μην το λες. Ήρθαν και τύχες και τις κλώτσες. Ο Παπαστήρου. Καλέ, που μου το θυμήθηκες αυτόν τον καράβλαχο. Καράβλαχο, αν τον έπαιρνες τότε, θα έχεις τώρα 3-4 γιους τελικάδες. Και θα την είχε αράξει σε καμιά ραχούλα, και να τα βουτήρετα, και να τα ξινόγαλα. Θα την περνούσαμε όλη μια χαρά. Τέλος πάντων, ο Παπαστήρου καράβλαχος. Ο Τσούτης τι είχε? Μωράντα από εκεί με τον κοκκινοτρίχη. Κοκκινοτρίχης ο ένας, καράβλαχος ο άλλος. Άρπα την τώρα την λιβαγιστήρα και φλόμασε την γειτονιά. Χάσε με, καημένε, άσε με. Καλά είμαστε κι έτσι. Έτσι το λες το καλά. Και εσύ μαραζώνεις και εγώ εδώ που τα λέμε, μαραζώνω κι εγώ. Α, σου είμαι βάρος, Τηλέμαχε. Όχι, ρε Χρυσάνθη μου, όχι, ρε Χρυσάνθη μου. Εγώ μιλάω για το καλό σου. Είναι κακό δηλαδή που θέλω να σε δω αποκαταστημένη? Τώρα πια δεν βαριέσαι. Ό,τι έγινε, έγινε. Όχι, όχι, Χρυσάνθη μου, όχι, παιδάκι μου, όχι και έτσι. Μην αφήνει να σε πάρει κάτω βόλτα. Και αυτό που κάθεσαι και λες ότι είσαι μεγαλύτερη από μένα. Τι ψέματα λέω. Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται. Εγώ φουκαρά σκίζομαι. Η αδερφούλα μου μικρή. Και στα γονατά μου τη μεγάλωσα. Και σαν παιδί μου τη νιώθω. Και πόσες φορές με κατάλαξε. Όλα μαζί. Κατάλαβε και εσύ. Δηλαδή, αν πω ότι είμαι 20 χρονών θα με πιστέψουνε. 20 όχι, αλλά 40. 39.
Να φορέσει κάνα φανταχτερό φουσταλάκι, να περιποιηθεί λιγάκι τα μαλάκια σου, λίγη πουντρίτσα, λίγο κοκκινάδι, λίγο μυρουδιά. Βέβαια. Περνάνε τα χρόνια, Χρυσάντη, περνάνε τα χρόνια. Δεν βαριέσαι, δεν ήταν γραφτό. Να κοιτάξει να παντρευτεί εσύ. Δεν λε πω είσαι μεγαλύτερό μου, ε? Λοιπόν, παντρέψου κι άσε με μένα. Εγώ έχω καιρό. Τώρα με δουλεύει, ρε Χρυσάντη. Αυτό μου είπε να παντρευτώ εγώ και να σε αφήσω εσένα έρημη και μοναχούλα. Και όταν μια μέρα κλείσω τα μάτια μου, τι δεν πω στο γέρο για την κρυά, ε? Θυμάσαι που το έλεγε κορεμένη, τη Χρυσάντη και τα μάτια σου. Μα δεν μου λε τώρα, τι σου ήρθε σήμερα και σκαλίζει αυτέ τι ιστορίε. Τι μου ήρθε. Μα αλήθεια, ξέχασα, καλωσταδευτήκαμε. Τι? Γράμμα από την ξαδέρφη μα. Τη συνονοματίζουν, τη Χρυσάντη. Θα έρθει, λέει, για το μνημόσυνο τη σιά μα τη Ασπασία. Και θα μείνει, λέει, μια δεκαριά μέρε εδώ. Μα και πότε έρχεται? Αυτέ τι ημέρε. Κοίταξε τώρα που θα έρθει, μνημόσυνα, εκκλησίε, καφέδε, παξιμάδια. Όλου γυναίκε, άντρε. Αγισβερίζει. Αγισβερίζει θα γίνει. Ο Θεό είναι μεγάλο. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνο. Έλα πάλι, όρεξη έχει. Μα. Δεν μου λε τι λέμαχε. Από το μεσημέρι έχουν μείνει μερικοί κεφτέδες. Θέλω να σου φτιάξω και ένα βουλάκι, κάνω λουκανικάκι. Ετοίμασε ό,τι θέλει να φάμε. Α. Να πιέσουμε, να ξεραθούμε. Και έτσι όπως καθόμαστε, δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε. Δεν βαριέσαι. Εντάξει. Εμπρός. Έφερε τον τρίφτη. Να στον πάρω τον τρίφτη και να στον τρίψω στη μούρη. Να σου πω εγώ. Έλα, να σου λείπουνε τα πολλά, να σου λείπουνε. Μα τι έχεις, ρε φοφό μου, τι έχεις, πουλάκι μου. Αυτό το τελευταίο καιρό έχεις αλλάξει πολύ. Καιρός ήταν να αλλάξω κι εγώ. Γιατί κι εγώ. Εγώ δεν άλλαξα. Εγώ φουκαράς τα ίδια που σου έλεγα από την πρώτη στιγμή, σου λέω και τώρα. Μα αυτό είναι το κακό. Τα ίδια έχεις σκοπό να μου λες τον αιώνα τον άπαντα, τηλέμαχε. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Δεν τα πάμε που θα πάει, δεν τα πάμε. Θα παντρευτούμε όταν θα παντρευτεί η Χρυσάντη. Άσε με κάτω, καημένε. Όταν παντρευτεί η Χρυσάντη. Ποιο θα πάρει τη Χρυσάντη? Για κάθε γυναίκα υπάρχει ένα άντρα. Ναι, αλλά η Χρυσάντη δεν είναι πια γυναίκα, είναι ακρόπολη. Έχει νευριάσει και δεν ξέρει τι λες. Με συγχωρείτε, τηλέμαχε, αλλά έλα. Έλα στη θέση μου. Είναι δύο χρόνια τώρα που τριγυρίζουμε στου σκοτεινού δρόμου σαν μαθητούδια. Και άντε να παντρευτεί η Χρυσάντη, και άντε να παντρευτεί η Χρυσάντη. Τι θα γίνει? Έτσι θα περάσουμε τη ζωή μα δηλαδή. Συγγνώμη, σε κακοκαρδίζω, αλλά η Χρυσάντη δεν πρόκειται πια να παντρευτεί. Εδώ κοπέλε σαν τα κρύα νερά και. Και δηλαδή τι? Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν τραβάει άλλο. Πρέπει να κοιτάξω κι εγώ τη ζωή μου, γιατί τα χρόνια περνάνε. Κάνε λιγάκι υπομονή, φοβό μου, κάνε υπομονή. Το γάιδαρο τον έφαγε. Η ουρά έμεινε. Κάτι ξέρω πώ το λέω. Δηλαδή τι ξέρει? Μεταξύ μα βρέθηκε άνθρωπο για τη Χρυσάντη. Καλά. Και ναι, καλά. Σου λέω, ναι. Περίμενε λίγε μέρε και τα είδε. Θα σκάσει η μπόμπα. Σαλάτα να σου κόψω, τη λέμαχε. Και δεν μου κόβεις. Ο τρίφτης της Δεσποινής Χρυσάντη. Α, καλά. Μπρε Χρυσάντη. Δεν γερνάς κανένα γουζάκι να περιποιηθούμε τέλος πάντων και τη Δεσποινίδα Φοφό. Μια και μας έκανε την τιμή να... Όχι, Δεσποινής Χρυσάντη, μην κάνετε φασαρία. Α, τι φασαρία τώρα, τι χαρά στο άκουζάκι, χαρά στο πράγμα, να φέρω, ζάκι. Κατάλαβες τι γίνεται. Εμένα είσαι στον κόσμο η δόλια και την αγαπώ τρομάρα της. Σαν παιδί μου την έχω. Στα γονατά μου τη μεγάλωσα. Ξέρεις πόσες φορές με κατάβρεξε. Έλα τώρα, η ίδια μου λέει ότι είναι μεγαλύτερη από σένα. Α, στο πήγε σένα. Να, αυτό κάνει και βρίσκω τον πελά μου. Αυτό κάνει. Α, το ουζάκι σας. Ευχαριστώ. Να πιω κι εγώ ένα δαχτυλάκι. Αφού έφερε τρίτο ποτήρι, α την κουβέντα, α την κουβέντα. Βλέπεις, τις χαρές της είναι. Άντε, στην υγειά σας, στην υγειά σας. Γιένεται, γιένεται. Μια καλή τύχη, φοφό μου. Ευχαριστώ, Περομίως. Του χρόνου σπίτι σας. Αμήν, αμήν ο Θεός. Α, τώρα πια δεν βαριέσαι, παιδί μου. Εμένα και του τηλέμαχου έτσι ήταν γραφτό μας. Να γεροκομηθούμε μαζί. Αμάν, αμάν, αμάν. Τα αστεία της τέλος πάντων δεν τα κάνει, δεν μπορεί. Καλά, τέλος πάντων. Με συγχωρείς, φοφό μου, αν έχω το φαΐ στη φωτιά, ξέρεις. Τηλέμαχε, θέλεις τίποτα άλλο? Τι να θέλω, μου έκαμε στην καρδιά μου περιβόλια. Ας πηγαίνω κι εγώ τώρα. Θα σε δω αύριο, θα σε δω. Όχι αύριο, θα σου τηλεφωνήσω, θα σου τηλεφωνήσω. Τη σαλάτα σου θέλεις ξύδι ή λεμόνι? Άσε με ρε Χρυσάντη, βάλε ξύδι, βάλε λεμόνι, βάλε οξυγενέ, βάλε κουαφόρτε, βάλε ποτάσα, βάλε ό,τι διάολο θέλεις. Αν δεν φταίς εσύ, δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ που κάθομαι και νοιάζομαι τι θα περιδρομιάσεις. Εγώ φταίω. Εμπρός. Εδώ είσαι? Όχι, στην Τρίπολη. Τι έχεις? Άσε με ρε Σαμάτη, άσε με κι εσύ. Τι κάνεις εδώ? Πάμε στην ταβερνίτσα που είναι και ο Χαρίλαος με τα παιδιά. Για ταβέρνηση με κόρε Σαμάτη. Ή για να δέσω μια γονάρα στο λαιμό και να φουντάρω στη μαύρη θάλασσα. Γιατί, τι σου συμβαίνει? Κατάλαβες, φίλε μου. Μα δεν θα δω κι εγώ τέλος πάντων μια άσπρη μέρα στη ζωή μου. Μα τι έγινε, συνέβη τίποτα με τη Φοφό? Έχει δίκιο το κορίτσι. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Αν περιμένουμε να παντρευτεί πρώτα η Χρυσάντη, εμείς δεν θα παντρευτούμε ποτέ. Πώς να την αφήσω έρημη και προστάτευτη?
Και έπειτα τι θα φύγει ο κόσμος. Παντρεύτηκε δηλαδή ο Γιώργος Παπαγιάννης με Τρυφερούδη και άφησε την αδερφή του σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Δεν φταίει. Σωστά. Και φταίει και αυτή. Φταίει και αυτή. Στα νιάτα τη παρουσιάστηκαν τύχες, αλλά τη χρόνισε. Εν τω μεταξύ όμως τα χρόνια περνάνε. Δεν περνάνε μόνο για αυτήν, περνάνε και για μένα. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα τη χάσω και αυτή. Όπως έχασα και την άλλη. Ποιαν άλλη. Τη Φρόσο. Τη Φρόσο. Που είχαμε ένα μεγάλο έρωτα. Και στάσου να παντρευτεί η Χρυσάνθη, και στάσου να παντρευτεί η Χρυσάνθη, ώσπου μια μέρα παήλθησε πια η κοπέλα και παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε και έκανε μια μάτρα παιδιά, και πού να παντρευτεί η Χρυσάνθη. Και άντε πάλι ντούκα από την αρχή. Και θα τη χάσω κι αυτή. Και αν τη χάσω τη Φοφό στα μάτια, θα πάω να γκρεμιστώ από την Ακρόπολη και θα έρθετε να με μαζεύετε με τα κουταλάκια του Γλυκού. Στάσου βρε αδερφέ, υπερβολικός είσαι τώρα. Δεν πρόκειται να παντρέψουμε τη Χρυσάνθη με κανένα νεαρό. Υπάρχουν και άνθρωποι κάπως περασμένοι που βαρεθήκανε πια το εργενηλίκι. Υπάρχουν χείροι, υπάρχουν συνταξιούχοι. Και πού να τους βρω βρε στα μάτια τους συνταξιούχους, ε? Να πάω να στηθώ όξω από τα ταμεία την ώρα που παίρνουν τη σύνταξή τους και να ρωτάω ποιος είναι για πατριά. Γιατί δεν βάζεις μια δημοσίευση στις εφημερίδες. Άντε μωρέ σαν γλαμάρες, άντε μωρέ σαν γλαμάρες. Αυτά που διαβάζουμε τώρα και γελάμε. Λοιπόν δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Οι περισσότεροι γάμοι που γίνονται αυτό τον καιρό γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Να, εδώ απέναντι είπα στη Σοφία, μεγάλο κοπέρα και αυτή έτσι παντρεύτηκε. Τώρα θα μου πεις είχε και ένα σπιτάκι. Αλλά και η Χρυσάνθη κάτι έχει νομίζω. Πώς δεν έχει. Σπίτι έχει. Το τριόροφο στη γωνία. Δηλαδή τι στο δίνεις. Και τούτο και εκείνο το έχουμε μαζί. Αλλά δεν βαριέσαι, άμα έρθει η ώρα η καλή. Τι στο δίνω ολόκληρο το μεγάλο. Σπίτι τριόροφο μου λες και το συζητάς ακόμα. Και μετρητά στα μάτια μου. Και μετρητά. Έχω καμιά 200 λίρες στην πάτα. Βέβαια. Δικές τις σκέφτες. Δικές τις. Εγώ δόξα τω Θεώ έχω το μαγαζάκι μου. Γερός είμαι. Νιάτα έχω. Τρόπος του λέγει δηλαδή. Να τα εμπολέψουμε. Τριόροφο σπίτι και 200 λίρες μετρητά. Άμα εδώ θα γίνει λαϊκό προσκύνημα. Μα τώρα σοβαρολογείς με τη δημοσίευση. Η ζωή είναι δύσκολη, τηλέμαχε. Υπάρχει ο Εργένης, υπάρχει ο συνταξιούχος που θα πάρει την εφημερίδα, θα τη διαβάσει και θα κάνει το λογαριασμό του. Εγώ θα πει 1200 δραχμές το μήνα. Το κίζω και τις 200 λίρες της μετρητής, κάθομαι στο ένα πάτωμα, νοικιάζω τα λαδιό και περνάω ζωή και κότα με τη γυναικούλα μου. Ποιος είναι αυτό στα μάτια? Ο Εργένης, ο συνταξιούχος. Πώς τον λένε, πού τον? Έτσι θα παντρευτεί η Χρυσάνθη, με λογαριασμούς. Δεν θα παντρευτεί με καντάδες. Ωραία να παντρευτεί και σπαντρευτεί με κλάματα. Έτσι που στο λέω είναι σίγουρο. Μπράβο στα μάτια μου, αναπτύρεσαι στο ηθικό μου. Στάζω να το φωνάξω τη σφοφό ότι βρέθηκε άνθρωπος. Μάσε μωρέ να βρεθεί πρώτα. Πριν απ' όλα πρέπει να συντάξουμε την αγγελία και αύριο να πάμε στις εφημερίδες να τη δημοσιεύσουμε. Δηλαδή θα βάλουμε τα ονόματά μας και θα γίνουμε ρετζίκουλο. Όχι βρε αδερφέ, δεν θα βάλουμε ονόματα. Θα δώσω τη διεύθυνση του μαγαζιού μου, μη σε νοιάζει γι' αυτό. Ωραία, ωραία. Γράφει λοιπόν. Να χαρτάκι, να και μελανάκι, να και κοντιλοφοράκι. Άντε γεια σου, γράφει. Λοιπόν, Δεσποινής, πόσο να το να βάλουμε. Πρέπει να βάλουμε τον, απαραίτητο. Συνδυασμός, δεν χωράει. Τι συνδυασμός δηλαδή. Να βάλουμε Δεσποινής 30 ετών και 750 κοντά μηνών. Έλα, όχι σαν χλαμάρες τώρα. Πόσο να βάλουμε, λέγε. Πόσα να βάλουμε, λες. Για λέγε με τον νου σου. Εσύ τι λες, πόσα σηκώνει, ας πούμε. Να σου πω, τα 40 χτυπάνε άσχημα. Μην το ξαναπείς. Μην το ξαναπείς, πάγωσα. Να βάλουμε 39. 39? Λίγο ένα βρε παιδί. 39 και μισό. Αυτό πάλι είναι σαν πυρήτος. Άσε να βάλω 39. Βάλε και ο Θεός βοηθός. Δεσποινής ετών 39. Έτοιμο είναι το φαΐ. Καλά. Αρίστη νοικοκυρά. Αρίστη νοικοκυρά, ηθικοτάτη. Όσο γι' αυτό κατά ανάγκη. Γνωστής αθηναϊκής οικογένειας. Κόμμα. Κόμμα. Με αυστηράς οικογενειακάς παραδόσεις. Πλήρης ψυχικών χαρισμάτων. Πες και τίποτα για το μετρητό, γιατί κανείς θα τα διαβάσει παρακάτω. Έχουσα ως πρίκα τριώροφο νοικίαν. Γωνιαίαν. Γωνιαίαν. Μάλιστα. Πλην δε ταύτης 200 λίρας χρυσάς, ζητεί να νυμφευθεί με σοβαρόν κύριον. Μάλιστα. Αναλόγου θέσεως και ηλικία. Μάλιστα. Προτιμώνται οι συνταξιούχοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάλληλοι. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Υπάλληλοι. Οι τραπεζιτικοί υπάλληλοι. Υπάλληλοι. Οι επιστήμονες. Ναι. Οι έμποροι. Οι βιοτέχνες. Και γενικώς οι επαγγελματίες. Πληροφορίε. Άσε, αυτό θα το κανονίσω εγώ. Και λοιπόν στα μάτια μου και μόνο με τη σκέψη τρελαίνομαι. Λοιπόν, δεν μου λες. Λες να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και να ριβάρει κανένας βιοτέχνη για κουκουλώματα. Ωραία, εγώ σου λέω πως από αύριο θα έχουμε ουρά εδώ. Μωρέ, τι να την κάνω την ουρά. Έρχεται ένας. Ένας μωρέ στα μάτια. Ένας.
ξέρεις. Εδώ είναι. Τηλεφωνική πρόσκληση. Α. Μια υπογραφούλα παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Αντίο σας. Αντίο σας. Καλημέρα, κυρία Χρυσάνθη. Καλώς τον κύριο Σταμάτικο, πιάστε. Ο τηλέμαχος. Μου είπε να τον περιμένετε. Τι νέα, πώς τη βλέπετε την Αθήνα μας, Μήπως έρχομαι για πρώτη φορά, όταν ζούσε ο Μακαρίτης ο άνδρος μου, για ψήλου πείδημα τσούπ στην Αθήνα. Σεις όμως, κυρία Χρυσάνθη μου, χειρέψατε νωρίς και δεν ξαναπατρευτήκατε. Να σας πω, οι άνθρωποι δεν είναι πλασμένοι να ζουν σαν τους κούκους. Γιατί δεν ξέρω, να παντρεύτηκα. Γιατί στη ζωή μια φορά μπορεί κανείς να βρει το τέρι του. Γεια σας. Χρυσάνθη, πάρε αυτά τα λουλουδάκια. Βάλτε στα βάζα. Λουλούδια, μεζεδάκια, μήπως έχετε καμιά γιορτή. Όχι, βρέφε. Μα γιορτή. Περιμένουμε κάτι ξένους. Για να είμαστε κάπως σαν ντροπιά. Να υπάρχει και κανένα ουλιάκι, κατάλαβες. Σου φέρανε μια τηλεφωνική πρόσκληση. Ε. Καλαμάτα για τις 12. Εμένα με συγχωρείτε, ε. Δεν τη είπε τίποτα τη ξαδέρφη σου. Όχι. Και πώς θα γίνει τώρα που στις 12 θα έρθει ο ένας από τους δύο. Πετιέσαι μια στιγμή με ένα ταξί. Άλλωστε εγώ εδώ θα είμαι. Ώστε σήμερα είναι μεγάλη μέρα, Για να δούμε τι σόι άνθρωπος είναι. Μπορώ τι να είναι. Το σόι θα κοιτάξουμε τώρα. Ο ένας είναι συνταξιούχος. Ο άλλος τι να σου πω, μωρέ παιδί μου. Μου φάνηκε λίγο τρελός. Σωθήκαμε, αυτό θα την πάρει. Δηλαδή είναι τρελός για τα σελίδια. Όχι, βρε άδερφε. Ξέρω εγώ, μην αρπάξει κανένα ταψί και δεν αφήσει κεφάλι εδώ μέσα. Είναι Έλληνας εγκαταστημένος χρόνια στην Αργεντινή. Ήρθε εδώ για να παντρευτεί με Ελληνίδα από καλό σπίτι, νοικοκυρά. Τρέχει λοιπόν και τις βλέπει όλες. Τις βλέπει όλες. Λοιπόν, ο συνταξίουχος θα την πάρει. Τι να σου πω, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και πώς θα κανόνισε. Το ενός του πανάρθει στις 11 και του αλλού στις 12. Μια ώρα είναι αρκετή. Να η νύφη κύριε, να και το τριόροφο. Φαίνεται από το μπαλκόνι. Κι όσο για τις λίρες, λίρες είναι. Απ' τη μια μεριά τα λόγα της, απ' την άλλη εκείνη σου με το μουσι. Μα η Χρυσάνθη πού είναι, δεν τη βλέπω. Εκτελούνται επισκευές στα μάτια. Δηλαδή. Έρεψε ένα δυο φουστανάκια, παρδαλούτσικα, τα φόρεσε το καημένο και ήταν χειρότερη παραθυμάτηση από ό,τι την ξέραμε. Την έστειλα λοιπόν με τη Φωφό να πάνε σε κάνα κομμωτήριο, να τη βάψουν λίγο τα μαλλιά, να τη φτιάξουν τα νύχια, να τη πατήσουν και κάνα συντέρωμα στη μούρη, να την περάσουμε και καμιά ρηπουλίνα που λένε. Γιατί κοτσάρα με βλέπει εκείνο το 39. Κατάλαβες. Και τρέμει η ψυχή μου, ρε στα μάτια. Τρέμει η ψυχή μου, μην έρθουν αυτοί οι δυο και άμα τη δούνε, αρπάξουν συντοξίγου σαν καζέ τον τρελό και πλακώσουν τις φυλάδες. Βρε αδερφέ, όλο τον κατακλυσμό φέρνει. Δεν έπρεπε να πάρουμε ηλικία στα μάτια, δεν έπρεπε, βρε παιδί μου. Φοβάμαι μήπως μας πούνε 39 ετών εδώ. Αυτή είναι 39 π.Χ. Άμα λες 39, οι άλλοι δεν είναι βλάκες, καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια κάπως μεγάλη γυναίκα. Ξέρεις τι λέω. Μια και παίρνει η ώρα να πεταχτώ να πατήσω ένα ξυρισματάκι, να φτιάξω και λίγο τα μαλλιά μου για να είμαι κι εγώ ανάλογο στον περιστάσιο. Ναι, και εγώ να πεταχτώ μια στιγμή στο μαγαζί, να πάρω κάτι λογαριασμό. Να δω τι διάλογο θα πω σε αυτό το τηλεφώνημα. Προχώρα και έφτασα. Εντάξει, για... Χρυσάντη, Χρυσανθούλα. Φώναξες. Έχετε νου στο σπίτι γιατί εμείς φεύγουμε. Καλά. Ποιος είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε. Είναι εδώ του κυρίου Καραντάρη, του κυρίου Τηλεμάχου Καραντάρη. Εδώ είναι το σπίτι του. Ορίστε, περάστε. Αν μου επιτρέπετε θα τον περιμένω. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τι πάθατε. Ω, τίποτα. Να, καθώς ανέβαινα τη σκάλα, πιάστηκα σε ένα καρφί και σκίστηκα. Πω, καινούριο κουστούμι. Περιμένετε μια στιγμή να σας το πιάσω λιγάκι. Πώς θα βγείτε έξω. Μια στιγμή να φέρω μια βελόνα. Βγάλτε το σακάκι σας. Ω, με σκλαβώνετε. Να, δώστε μου εδώ. Ορίστε. Έτσι είναι. Εργένης είστε. Αχ, δυστυχώς. Για να μην παντρευτείτε θα πει πως το θέλατε. Αχ, να σας πω. Κάποτε όταν ήμουν νέος, τη φοβόμουν την παντριά. Νόμιζα πως θα χάνα την ελευθερία μου. Τα χρόνια όμως περάσανε και μου αποδείξανε ότι έκανα τεράστιο λάθος. Είναι αδύνατον ένας άνδρας να ζήσει χωρίς τη συντροφιά και τη στοργή μιας γυναίκας. Τώρα θα μου πείτε, αργά το σκέφτηκα. Χάλιο αργά παρά ποτέ. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι ο Θεός θα φροντίσει και για μας τους μαγκούφιδες. Αμήν. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι με την πρώτη γνωριμία σας θα σας έβαζα σε τέτοιο μπελά. Καλέ, τι μπελάς. Να, έτοιμο είναι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τηλέμαχος θα αργήσει.
Προουλίου βγήκε και είπε πως θα γυρίσει. Α, ξέρετε, εγώ φταίω. Το ραντεβού μου ήταν για τις 11, αλλά επειδή μου είχε κάτι απρόοπτο, είπα να περάσω νωρίτερα. Πάντως, κάντε μου τη χάρη να του πείτε ότι ο κύριος... Ο κύριος, μάλιστα, που περίμενε στις 11, ναι, θα έρθει μετά τις 12. Όπως θέλετε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η καλοσύνη σας και η προθυμία σας μου έκαναν κατάπληξη. Ήταν ευτύχημα που σκίστηκα και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσω άμεσα για την οικοκυροσύνη σας και την ευγένειά σας. Ελάτε δα, δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Πώς. Με συγχωρείτε για την παράληψη, Κρήτων Στεφανής. Χαίρο πολύ, Χρυσάνθη Καραντάρη. Ξέρω. Λοιπόν, αντίο σας και θα ξανάρθω οπωσδήποτε. Αντίο σας. Αχ, Θεέ μου, τι γλυκομήλητος, συμπαθέστατος άνθρωπος, πολύ καθώς πρέπει. Ω, καλός της. Για να σε δω, Χρυσάνθη μου. Έτσι, μάλιστα. Μπράβο. Αυτό το χτένισμα σου πάει. Άνοιξε το πρόσωπό σου, Χρυσάνθη μου. Α, η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα περιποιημένη. Και η καλονή των καλονών να είσαι, αν δεν φτιαχτείς και λιγάκι. Βέβαια, σωστά. Ετοίμασε τα διάφορα. Πώς έτοιμα είναι. Εγώ πάω να κοιτάξω λιγάκι το σπίτι. Φοφό μου, τι να σου πω. Τι να σου πω, πουλάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, τι λέτε, λίγο. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου, ξαδέλφη. Αντίο, Φοφό. Αντίο. Φοβάκι, γυρίσετε. Εντάξει. Πώς την είδες, σουλουπόθηκε καθόλου. Ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει, τέλος πάντων, έγινε. Για να δούμε. Τι να δούμε, τελειωμένη δουλειά. Γιατί δεν γίνει ένα να πεις αντεχάλωση, είναι δύο. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Να, η ώρα είναι 11. Όπου να είναι, θα ριβάρουμε. Εδώ είναι κλεισμένο ραντεβού, παιδί μου. Βέβαια. Και πού είσαι, άκου εδώ. Ναι. Στις 6 να πούμε θα παντρευτούμε αυτοί, στις 6 τέταρτο εμείς. Βασανιστήκαμε όμως, βαρφοφάκι μου, βασανιστήκαμε. Πάνε καλά, είναι όπως τα λες. Δηλαδή, εσύ δεν το έχεις χωνέψει ακόμα, Δεν το έχεις χωνέψει ότι πρόκειται περί τελεσμένων γεγονότων. Σου είπα, μακάρι. Φεύγεις, φοφάκι μου, φεύγεις. Πάω κι εγώ λιγάκι στο σπίτι μου, έλειπα από το πρωί. Ήταν καταλήξει. Να ξεμπερδέψεις γρήγορα και να έρθεις. Καλά, θα έρθω, άντε, γεια σου, φεύγω. Να χαρώ εγώ, παιδιά, το μικρούλι, το μορφούλι. Έλε, τώρα δεν πες εσύ κανένα, κάνε με τη χάρη, άσε με. Εγώ φταίω. Ναι, εγώ φταίω που κάθομαι και σε ακούω. Για κοίταξέ με, σε παρακαλώ, κοίταξέ με. Σ' αρέσει, δηλαδή, έτσι που με μασκάρεψες. Γιατί ρε Χρυσάνη, γιατί μια χαρά είσαι, ρε, μια χαρά είσαι. Ο άνθρωπος θα έρθει να συζητήσει επισήμως. Δεν πρέπει και εσύ να είσαι λιγάκι συγκυρισμένη, σαν όλα τα κορίτσια. Ποιος άνθρωπος βρε τη λέμαχη τώρα, Ποιος νοιάστηκε για μένα? Ένας άνθρωπος που σε είδε, σε συμπάθησε, σε αγάπησε. Πότε με είδε? Δεν μου λες πότε. Εγώ έχω να βγω έξω 3 μήνες. Μπορεί να σε είδε στο μπαλκόνι. Πολλοί το έχουν αυτό. Καθώς περπατάνε, κοιτάνε και πάνω. Κάνουν μπανιστήρι. Βέβαια. Δεν μου λες, τηλέμαχε. Επειδή. Καλά. Αυτός με είδε. Εγώ δεν πρέπει να τον δω. Πώς δεν θα τον δεις? Με τον δόλι θα τον δώσουμε. Κουρούγισες εκεί. Αλλά είναι ένας κύριος. Τηλέμαχε. Ψηλός. Κανονικός. Μελαχρινός. Σπαθάτος. Τι δουλειά κάνει? Συνταξιούχος, βέβαια. Έχει κάτι παραδώσει με την Αργεντινή. Μοροναχείο σου λέω, ναχείο. Οχ, νάτος. Να δεις πως αυτός θα είναι. Μωρα, τι έγινε αυτός, σταμάτησε, τι έγινε. Τόση ώρα ξεριζόταν και αρχιμαντρίτης να ήταν. Πήγαινε μέσα, Χρυσάνη. Μέσα, άκου εδώ και πού είσαι. Έλα. Στον καλό το δίσκο, τον ασημένιο. Α, μα τον ασημένιο δεν έχω στον παούλο. Ξέταψε τον, Χρυσάνη. Φέρε από το καλό το γλυκό και ασημένια κουταλάκια. Α, ασημένια. Και καλό γλυκό και ασημένια κουταλάκια. Καλή τα καλά τα κουταλάκια. Για τις χαρές τα έχουμε, Χρυσάνη μου, δεν τα έχουμε για τα μνημόσυνα. Και πού είσαι, λίγη αλεγρία. Θα προσπαθήσω. Ο κύριος τηλέμαχος Καραντάρης, παρακαλώ. Ο ίδιος. Τι γίνεστε, τι είναι. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Το βρήκατε εύκολα το σπίτι μας? Πώς, δεν είναι το δύσκολο. Καθίστε. Μήπως σας πειράει το ρεύμα να κλείσω το παράθυρο? Όχι, μη σας κουράσω. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καλύτερα, το γοργόνι και χάρη είναι. Καφετάκι, θα πάρετε καφετάκι. Με συγχωρείτε, θα σας ρωτήσω μερικά πράγματα προηγουμένως. Παρακαλώ. Δεν μου λέτε. Εκείνο το τριώροφο Βλυσίδου και Παρμενίωνος. Δικό σας είναι? Δικό. Κληρονομίες. Μάλιστα. Το έχετε εκτιμήσει? Όχι, αλλά κοντζάμ σφιτερώνα. 2.000 λίρες. Βέβαια, 2.000 λίρες το νερό.
Το έχετε νοικιασμένο? Βεβαίως, αρακομπίνα. Δίθεν κατά φιλοξενία. Φαίνεται δηλαδή ότι εμείς τους φιλοξενούμε. Ξέρω, καταλάβετε. Ξέρω, ξέρω. Και κάθε χρόνο τραντρούν, δουλεύει το γυρί. Το απάνω 80, το μεσαίο 45, το κάτω άλλο ένα 30. Και φαίνεται ότι είναι κατά φιλοξενία. Αν τι, κορώδε είμαστε με σταφάλι φόρη. Και αυτό το σπίτι εδώ, δικό σας είναι? Βεβαίως, και αυτό, και αυτό. Χαίρετε. Ένα γλυκάκι. Σας παρακαλώ. Από εδώ η αδερφή μου, η Δεσποινή Χρυσάνθη. Με τα χεράκια της το έχει πιάσει. Πάρε βρεφέ, πάρε βρεφέ. Τι κάνεις εκεί? Ούτε με την ψυχή σου, ούτε πάρε. Άρπαξ με την κουτάρα. Νεράκι, κύριε. Ευχαριστώ. Εισυγείαν. Υγιένετε. Εισυγείαν. Υγιένετε. Συμπαθεστάτη η αδελφή σας. Και νοικοκυρά, νοικοκυρά, αφού μου είσαι γειτονιά. Ξέρετε πως την αγαπάω, δεν το ξέρετε. Σαν παιδί μου την έχω, στα γονατά μου τη μεγάλωσα. Ξέρετε πόσες φορές με κατάβρεξε. Και είναι και νοστιμούρα. Έχει πάει τα μάτια της μακαρίτσας της μητέρας μου. Και το σαγόνι που λένε, του μακαρίτη του πατέρα μου. Μας το μορφώσω. Μάλιστα, το βλέπω. Θα μου επιτρέψετε ακόμα μία ερώτηση? Ελεύθερα. Μερικές πληροφορίες για το μαγαζί. Τι σχέση έχει το μαγαζί? Τέλος πάντων, ορίστε, σας ακούω. Είσαστε ευχαριστημένος από τις πράξεις του? Δόξα να θεωρείς, δόξα να θεωρείς. Τώρα μην κοιτάτε, για τον κόσμο κλεγόμαστε πάντοτε. Αλλά ξηρή καρπή βλέπετε, ξηρή. Μάσα, τσακατσούκα. Είδος πρώτης ανάγκης, αφήνει. Να είμαι κι εγώ. Άντε ρε στα μάτια μου. Ο συνταξιούχος. Κάνει τους λογαριασμούς, ο συνταξιούχος, μπρε λέω. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Δεν έγινε συνταξιούχος στα μάτια? Ούτε. Αν τότε πήγαινε τόσο ρε στα μάτια. Με συγχωρείτε κύριε. Παρακαλώ. Εσείς θέλω να πω, τι οφείλουμε αυτό το ενδιαφέρον? Ποιος είστε εσείς αδερφέ μου επιτέλους, ποιος είστε? Είμαι υπάλληλος της εφορίας κύριε. Αμάν, στα μάτια. Και σας βεβαιώ ότι σας τιμάει η ειλικρινιά σας κύριε. Όλοι κοιτάνε τι να κρύψουνε για να δικήσουνε το κράτος. Ενώ εσείς κύριε τα συγχαρητήριά μου και χαίρετε κύριε. Αμάν. Αμάν. Μα τι έγινε? Μη με αφήνετε μονάχο, βρε παιδιά, τέτοιες ώρες. Μη με αφήνετε μονάχο, βρε παιδιά. Πω, μολύ πικράταγε, λογαριασμούς έκανε, τον πέρασε και τον συνταξιούχο. Ναι, τον πέρασε και αυτόν και του τα αποφουσκωμένα όλα. Και αύριο θα έρθει ο έφορος με ένα καδρόνι να μου δώσει μια στιγεφάλα και θα μου την ανοίξει στη μέση. Μα εσύ που είσαι, Σταμάτη, πού ήσουν? Δεν σου είπα, ξυριζόμουν. Τι ξύριζε το σύνορα, ρε Σταμάτη? Τηλέμαχε. Είναι, ρε Χρυσάνθη, τι είναι? Τηλέμαχε. Είναι. Να σου πω. Ε. Μου άρεσε. Ποιος, αυτός που ήταν εδώ? Ναι. Έλα Χριστέ και Παναγία. Χρυσάνθη, το λάδι. Ναι. Έκαψε. Ού, έκαψε το λάδι, τρέχω. Α, Τηλέμαχε, σε ζήτησε ένας κύριος, λέει, τον περίμενα στις 11. Αμάν, ο συνταξιούχος στα μάτια. Τι σου είπε, θα ξανάρθει, τι σου είπε? Ναι, είπε ότι θα ξανάρθει μετά τις 12. Τι άνθρωπος ήταν? Πολύ καλός, εξαιρετικός και πολύ ευγενής, με καλούς τρόπους, γλυκομίλητος. Καλά, Χρυσάνθη, με ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ωραία, μπλέξαμε τώρα. Δυο γαμπρί και ένα τηλεφώνημα. Τι να πιάσει, τι να αφήσει. Δεν πετύχεσαι τώρα για το τηλεφώνημα και μη σε νοιάζει. Εγώ θα είμαι εδώ. Ήρθα κι εγώ. Καλώ το φοπάκι, καλώ το. Κάτσε. Εγώ έχω δουλειά και φεύγω. Και πού είσαι, Σταμάτη? Αν πέσουν και οι δυο μαζί, πέρασε το ένα στο σαλόνι, μην αρπαχτούν ποιο θα την πάρει. Άντε. Καλά, ξέρω, καλά. Μα κύριε Σταμάτη, παρουσιάστηκαν λέει δύο. Δύο. Ένας μετρημένος άνθρωπος, σοβαρός, μορφωμένος, με μια κάπως καλή σύνταξη. Και ο άλλος πάλι, α, μεγάλη τύχη. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα με τη Χρυσάνθη. Γιατί? Είναι ένας άνθρωπος κοσμογυρισμένος, μαθημένος αλλιώτικα. Νέος βέβαια για τη Χρυσάνθη. Δεν μου λέτε ξένος είναι? Όχι, δικός μας, αλλά εγκατεστημένος στην Αργεντινή και με μεγάλη περιουσία. Βρίσκεται στην Ελλάδα λίγες μέρες και το βάλε αμέτη μου χαμέτη προτού φύγει να παντρευτεί. Δεν θέλει ξένη, θέλει Ελληνίδα από καλό σπίτι. Και λες να πάρει τη Χρυσάνθη? Γι' αυτό να αμφιβάλλω. Αλλά πάλι κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Καμιά φορά. Γεια σου, Σταμάτη. Γεια σου. Μια στιγμή σε παρακαλώ να μου κατεβάσει από το πάνω ράφι το ταψί που θέλουμε για τα τυροπιτάκια. Ναι, ευχαρίστω. Ναι, άντε πάμε. Εδώ είναι του κυρίου Τηλέμαχου Καλαντάνη. Μάλιστα. Βουένος Δίος. Ο κύριος? Ένας κύριος περαστικός. Τι περαστικός? Περαστικός και από τον τόπο σας και από το σπίτι σας. Καθίστε παρακαλώ. Να κάτσω. Έτσι συνηθίζετε στον τόπο μας και στο σπίτι μας. Έτσι συνηθίζετε όταν ένας άνθρωπος πάει σε ένα σπίτι ως απλούς επισκέπτης. Εγώ όμως δεν έρχομαι σαν απλός επισκέπτης, αλλά σαν άρπαξ. Και σαν τι πρόκειται να αρπάξετε? Από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, ό,τι πολύτιμότερο υπάρχει μέσα σε αυτό το σπίτι. Αχ, Dio mio, che mujer. Δεν καταλαβαίνω. Σας ξεκαθαρίζω ότι οι διαθέσεις μου δεν είναι καλές.
Λοιπόν, τι λέτε, να κάτσω ή να φύγω? Καθίστε. Muchas gracias, muchas gracias. Καθίστε κι εσείς. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Μιλήστε μου λίγο κι εσείς. Τι να σας πω? Πέστε μου κάτι. Σαν τι δηλαδή? Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, Δεσποινής. Εδώ είναι το σπίτι του κυρίου τηλέμαχου Καραντάρη, ε? Μάλιστα. Και εσείς είστε η αδελφή του. Ορίστε. Λέω, είστε η αδελφή του. Ίσως. Καλά, πόσο χρόνο είστε? 19. Ακούστε με, Δεσποινής. Θα είμαι σύντομος, γιατί δυστυχώς δεν έχω πολύ καιρό. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αμέσως μετά το γάμο μας θα χρειαστεί να εγκαταλείψετε και ίσως διαπαντός στην Ελλάδα. Ξέρω βέβαια είναι σκληρό να εκπατρίζεται κανείς, να ξεφεύγει από τη χώρα του, από την ατμόσφαιρά του. Αλλά μην νομίζετε ότι θα σας περιμένει καμιά στενόχωρη ζωή. Ναι, αλλά ξέρετε... Η Αργεντινή είναι μια μεγάλη και πολιτισμένη πολιτεία. Και η κατάστασή μου είναι τέτοια, ώστε δεν θα σας λείψει τίποτα. Έχετε 2 λεπτά καιρό για να απαντήσετε. Αχ, κύριε. Τι έχετε, σας στενοχωρεί η ιδέα ότι θα βγείτε την πατρίδα σας? Ακούστε, κύριε. Αυτά που διαβάσατε στην Αγγλία είναι όλα ψέματα. Δηλαδή? Δεν έχω σπίτι τριών. Και τι να το κάνω, να το πάρω μαζί μου στην Αργεντινή? Ούτε 200 λίρες με ζητά. Πιστέψτε με, έχω πολύ περισσότερα. Και κάτι άλλο. Και αυτό ίσως είναι το χειρότερο. Εγώ που με βρήκατε εδώ μέσα δεν είναι. Ο καλός τον κύριο. Ο Μικερίδου, αμίγο. Εμένα με συγχωρείτε. Καθίστε, καθίστε. Ο κύριος Τηλέμαχος. Όπου να είναι θα έρθει. Τώρα Αθήνα και πάλι Αθήνα. Και παντού διακρίνει κανείς το χέρι της άξιας νοικοκυράς. Όχι, από νοικοκυρός είναι πια οι Ελληνίδες, άλλο τίποτα. Εμείς εδώ 3 πράγματα βγάζουμε. Σταφίδα, καπνό και νοικοκυρός. Σωστό. Ο κύριος λόγος που θέλω να παντρευτώ Ελληνίδα είναι αυτός. Η Ελληνίδα είναι εγγυημένη νοικοκυρά. Γεια στο στόμα σου. Συμφορά στον άντρα που θα παντρευτεί κακό νοικοκυρά. Εμένα μου λες, κύριε, στα μάτια μου. Εγώ ξέρω τι τράβηξα από την πρώτη μου γυναίκα. Α, είχατε ξαναπαντρευτεί? Βεβαίως, στο Μπουένος Άιρες με μια Χιλιανή. Α, και γουάτα και μουχέρ. Ωραία γυναίκα. Χαιρόσουνα να την βλέπεις. Αλλά τι να το κάνεις, τα μυαλά της πάνω από τα μαλλιά. Ώσπου ένα πρωί τη φόρτωσα σε ένα τρένο και την έστειλα στη μάνα της, στην Αντοφαγκάτσα. Πήρες και το διαζυγιάκι σου. Ελπίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο δικηγόρος μου να μου έχει στείλει εδώ στην πρεσβεία το διαζευκτήριό μου. Α, έτσι, ε. Πάρτο να ανοίξω μια στιγμή. Πώς είστε, κύριε Σταμάτη? Ευχαριστώ, περάστε. Ο κύριος Καραντάρης. Έφτασε, κάπου εδώ πετάχτηκε. Να σας γνωρίσω. Από εδώ ο κύριος Στεφανής, παλιός και καλός μας φίλος. Και από εδώ ο κύριος Ρόκας. Ρόκος! Καλά, Ρόκος. Κος. Ναι, μακρινός μας συγγενής, εγκατεστημένος στην Αργεντινή. Χαίρο πάρα πολύ. Τάντο γούστο, τάντο γούστο. Κάντο γούστο, κάντο γούστο. Ένα ουζάκι, ε, η ώρα δεν κάνει. Κόμονο, ένα ουζάκι. Χρυσάνδη. Φέρε μας 3 ουζάκια, Χρυσάνθη, άντε γρήγορα, φέρε μας. Έλα, Χρυσάνθη, ας τα κοιτάγματα τώρα και φέρε μας 3 ουζάκια, ας τα κοιτάγματα. Ωραίος είναι. Πάω. Έχετε πολλά χρόνια στο Μπουένος Άιρες. Από 18 χρονών. Και από τότε πρώτη φορά έρχεσαι στην Ελλάδα. Είχα έρθει άλλη μια φορά, αλλά πριν από τον πόλεμο. Το ουζάκι σας. Α, μπράβο, και τι ωραία μεζεδάκια, ε. Γεια στα χέρια σου, Χρυσάνθη. Ευχαριστώ. Βάζετε νερό. Ούτσας γραφίας, ούτσας γραφίας. Είπε στα μάτι. Θα σταμάθει αργότερα, μισή. Εσείς. Λιγάκι. Μερσί. Εισυγείαν, λοιπόν, και ό,τι επιθυμούμε. Στη γεια σας. Εισυγείαν σας. Γίνεται. Μου επιτρέπετε, θα σας φέρω με ζεδάκι ζεστό. Πάω. Έλα τηλεμάχη. Έλα μωρά μου. Και αριβάγανε και οι δυο μαζί. Αυτή είναι αυτή. Αυτή. Αυτός είναι ο συνταξιούχος. Του άλλος ο τρελάρας. Ωραία, τώρα τι θα γίνει τώρα. Πάρ' τον ένα μέσα, τον τρελάρα θα της δώσω. Γιατί? Πιο καρδαβωμένος που φαίνεται. Με τον άλλο θα πάει χαμένο το σφαίρι. Κύριε Στεφανή. Ορίστε. Έχετε την καλοσύνη να περάσετε μέσα στο σαλόνι που κάτι θέλω να σας πω. Πολύ ευχαρίστω. Ναι. Περάστε από εκεί και έρχομαι αμέσως και εγώ να σας στήσω ο κύριος τηλέμαχος Καραντάρης, ο κύριος Ρόκας. Ρόκας! Ρόκας! Κάντε Ρόκας. Είστε ο κύριος τηλέμαχος. Ανέγρος άνθρωπος. Καθίστε. Muchas gracias, muchas gracias. Το θέμα είναι γνωστό. Μάλιστα. Και εμένα τα πολλά λόγια δεν μ' αρέσουν. Ναι, μπρέπε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λοιπόν, las palabras sobran. Ωραία παλάβρα. Η αδελφή σας μου άρεσε. Ορίστε. Λέω, η αδελφή σας μου άρεσε. Είναι χαριτωμένη, είναι γλυκιά. Αχ, και γουάτα μικαρίδου, αμίγο. Ορίστε. Ωραία κοπέλα, λέω. Ναι, την είδατε. Κομμονώ, εδώ προλίγου. Και να πούμε, σας αρέσει. Ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Εμπούσα είναι αυτά. Νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Μα με τι, τελειώσαμε λοιπόν. Βεβαίως, νομίζω.
Θα ήθελα να σας πω σχετικά με το τριώροφο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η πρίκα είναι ένα ζήτημα που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν θέλω τίποτα. Χρήσε μου, άνθρωπε, πού ήσουν να παιδάκι μου τόσο μόνο καιρό. Που όπως θα έχετε υπόψη, εγώ είμαι εγκατεστημένο στην Αργεντίνη. Μάλιστα. Μόλις γίνουν οι γάμοι, πρέπει να φύγουν. Μάλιστα, μάλιστα. Ίσως να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ στην Ελλάδα. Τι να γίνει, αφού έτσι ήταν γραφτό, μπορώ εγώ να τη σκόψω την τύχη. Λοιπόν, συμφωνεί. Συμφωνεί. Ευχαριστώ κύριε Τηλέμαχε. Εμείς μια φορά τα πάμε. Τα είπαμε, τα είπαμε. Και είμαστε και άντρες και δεν παίρνουμε το λόγο μας πίσω. Δεν το παίρνουμε. Αλλά όσο να είναι, πρέπει να γίνει μια συγκεντρωσούλα. Να επισημοποιηθεί κάπως το πράγμα. Θέλετε να περάσω το βραδάκι. Ωραία, το βραδάκι. Να φάμε και εμείς μαζί. Τι είπα, σας αρέσει. Ας τα λαβίστα. Όχι, άστα, θα περιμένω. Ωστε εμείς τώρα σαν ανέμι, είμαστε αδέρφια. Φυσικά. Το κουνιαδάκι στο τρενό. Το κουνιαδάκι. Λοιπόν, αντιός. Γεσχαρίες, γεσχαρίες, γεσχαρίες. Αμάν, αμάν, σταμάτη, να σου πω μια στιγμή. Συγγνώμη κύριε συνταξιούχε. Τι τρέχει. Στρίφτωνε. Ποιον. Το συνταξιούχο. Γιατί. Έκλεισαν. Τι. Δώσαμε λόγο. Τρελός και παλαβός. Ωραία είναι, χαριτωμένη. Άκου μυστήρια, φίλε μου. Του χτύπησε χρυσάφι. Έλα Χριστέ και Παναγία μου. Έλα Χριστέ και Παναγία. Άντε, άντε, στρίφτωνε τον άλλον. Πες του να μαζέψει τα χαρτιά του, τα αμολύβια του και τους λογαριασμούς του για να πάει στην ευχή της Παναγίας. Θα σου με βιάζει. Είναι σαν το τρελάρα στην πέγγι τζάμπα. Βιάζεσαι, σου λέω. Δεν χάνεις και τίποτα να μιλήσεις και με τον άνθρωπο που είναι και πρώτης τάξης και σίγουρος. Δηλαδή. Καλά, φώναξε τον τέλος πάντων. Αλλά τι να σου πω, θα το σκεφτώ πολύ καλά για να την δώσω. Έλα, μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Μια πιες τέλος πάντων, το πιάσεις. Πιες, ξέρω εγώ, θα δούμε τέλος πάντων. Ο κύριος Κρήτων Στεφανής, ο κύριος Καραντάρης. Χαίρο πάρα πολύ. Καθίστε κύριε, καθίστε. Εγώ να σας αφήσω να τα πείτε με την ισχύα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σταμάτη. Γεια σου Τηλέμαχε. Το καλό Σταμάτη, το καλό. Μπορείστε κύριε, σας ακούω. Είναι πράγματι κωμικό να απανδρολογιέται κανείς αυτή την ηλικία. Γελίο, ναι. Μπορείστε. Με τίποτα, τίποτα. Συνεχίστε, συνεχίστε. Αλλά βλέπετε η μοίρα μερικών ανθρώπων είναι να ξεμένουν. Όχι έτσι λοιπόν, ναι. Ξεμείνετε κι εσείς. Ξέμεινα. Έτσι ήρθαν τα πράγματα και ξέμεινα. Και τα ξεμεί, και τα ξεμεί, και τα ξεμεί. Ορίστε, τίποτα, τίποτα. Συνεχίστε, συνεχίστε. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι δεν είναι και εντελώς αργά. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά. Κύριε Καραντάρη. Ωχ, λόγο θα βγάλει. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνομαι στις αξιώσεις σας, αλλά πιστέψτε με ότι θα ήμουν ευτυχής αν μου κάνατε την τιμή βεβαίως να μου εμπιστευτείτε την ευτυχία της αδελφής σας. Βέβαια, με τιμά ιδιαίτερωση. Μη τέλος πάντων, πώς τη λένε. Και μη νομίζετε ότι με έφερε εδώ κανένας ταπεινός οικονομικός υπολογισμός. Παρακαλώ. Επειδή σημαίνει η αδελφή σας να είναι τόσο ευκατάστατη. Άλλωστε, τα πλούτη για τα χρόνια μας είναι μια πολυτέλεια περιττή. Δεν είμαι πλούσιος, κύριε Καραντάρη, αλλά τα μικρά μου εισοδήματα νομίζω ότι αρκούν για να ζήσουν κάπως ανέτος δύο άνθρωποι που ο ένας έχει την ανάγκη της στοργής του άλλου. Ό,τι είχα να σας πω, σας το είπα. Ακούστε, κύριε Κρήτων, τη Χρυσάνθη τη γνωρίζετε φυσικά, ε? Βεβαίως, και έμεινα κυριολεκτικά ενθουσιασμένος. Είναι ό,τι ακριβώς ζητούσα. Σας άρεσε? Μισθητή μου, κύριε. Μα είναι καιρός τίποτα, είναι. Αυτό δεν έχει σημασία, κύριε Καραντάρη. Σημασία έχει ότι η ελάχιστη γνωριμία μας έγινε αφορμή να καταλάβω ότι εμείς οι δύο θα συνεννοηθούμε απόλυτα. Λοιπόν. Δεν σας κρύπτω ότι μου κάνει μεγάλη τιμή η προτιμήσή σας, αλλά διαλόγους ανωτέρου της θελήσεώς μου θα σας παρακαλέσω να περιμένετε ως αύριο. Ναι, ως αύριο την ρουσική μου απάντηση. Χαίρετε. Μάλιστα, όπως θέλετε. Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο το βραδάκι, αν θέλετε, περάσετε από εδώ να πάρουμε και καραγουζάκι και να κουβεντιάσουμε το ζήτημα τελειώτικα. Μάλιστα, συμφωνώ. Χάρηκα πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Στο καλό, στο καλό. Ποιοι ήταν αυτοί? Σιγά και δεν το μάθεις. Πες μου, δεν ξέρω κι εγώ. Μην βιάζεσαι. Κάθε πράγμα στον καιρό του και κολλιό στον Αύγουστο. Εσύ ένα να ξέρεις μονάχα. Μεγάλη τύση σε περιμένει. Μεγάλη. Αχ, μη μου το λες. Έλα, έλα, ντε, πες μου καημένε. Ακού το μικρούλι, το μικρούλι, το μορφούλι που φωτιές έχει ανάψει και καρδούλες έχει κάψει. Ακού να έχω η ταφίνα που θα πας στην Αργεντίνα.
Κρυσάνθη. Ρε Κρυσάνθη. Ε, τι είναι πάλι. Τι πράγματα είναι αυτά. Το σκούρο τραπεζομάτι, το στρώνεις. Ναι. Βάλε και ένα πτάσσαρο τα καλά. Ποιος άνθρωπος θα έρθει. Μα θα έρθει. Πού είναι θα έρθει. Αν ξέρω κι εγώ. Και χθες το βράδυ με βρες και έστρωσα και τίμασα του κόσμου τα πράγματα. Και στο τέλος κοιμηθήκαμε στις καρέκλες περιμένοντας τους καλεσμένους. Μην κοιτάς θες. Σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Αυτό είναι το σημερινό, εδώ τον έχουμε. Εγώ τον κρατάμε στο χέρι. Τι να σου πω, τηλεμαχέ μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάποιος από όλους σας δώσει να καταλάβεις, ένιωσε. Για χαρά. Από γεια, δόξα τω Θεώ, από χαρά να δούμε. Ετοιμασίες βλέπω, Κάποιον ξένο λέει περιμένει πάλι, αλλά μπα. Δεν βαριέσαι. Μπορώ, φάει τη γλώσσα σου, φάει τη γλώσσα σου, Χρυσάνθη. Η ρόπα μου την καφετιά, μήπως την πήρε το μάτι σου, Χρυσάνθη. Ναι, ναι, πίσω από την πόρτα του λουτρού είναι κρεμασμένη. Πώς τε επιμένεις, αδέρφη. Τι θα γινόταν, δηλαδή, αν έφευγες αύριο. Ένα ύστερα το τηλεγράφημα που έλαβα, δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Πίσω από την πόρτα του λουτρού, είπες, Χρυσάνθη. Ναι, ναι, εκεί μου φάνηκε πως την είδα. Φτάσου, πάμε να σου δείξω, έλα μαζί. Ώστε απεφάσισες το συνταξιούχο. Μωρά συνταξιούχος, Άγιος ο Θεός. Τι ήθελες και να τον διώξουμε. Γίνεται. Με ξεγέλασε, βλέπεις ο τρελάρας. Και τι ωραία που είναι. Και τι κρετωμένη που είναι. Και μην τυχόν και δεν μου τη δώσετε και θα φουντάρα στο, πώς θα είναι το διάλο, Λαπλάτα, να με φάρε τα χέρια και τέτοια. Και αυτός μαραμάτια μου γίνεται άφαντος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τρελάρας λοιπόν. Ο άνθρωπος, τρελάρας. Και καλύτερα που θα είναι τα πράγματα. Θα την έπαιρνε στην άκρη του κόσμου και θα την έχανα. Πάντως και εγώ τι να σου πω, δεν τον πολύ έβλεπα. Μωρά, είτε από εκεί, είτε από εκεί το παλιό Αμερικάνο. Μα παπούτσι από τον τόπο σου. Ψου, 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 ψου. Το δικό σου, το δικό μου, ναι. το σταμάτη, ναι. Η ξαδέρφη φεύγει, ένας ξένος τέσσερες, ναι. Και ένα της φοβός πέντε. Είπες και της φοβός. Ναι, της είπα. Να μην είσαι όσο και να είναι ένα κορίτσι μοναχό σε τόσους άντρες, δεν κάνει. Σωστά. Έχει και ωραία φωνή, που ξέρεις, μπορεί να πούμε και κανένα τραγουδάκι. Ώστε πέντε. Πέντε. Ναι, δεν σπίγει σοφό, να μας κάνετε τιμή. Έχουμε ένα τραπεζάκι οικογενειακό απόψε. Βέβαια, και μια και έχει και ωραία φωνή, να μας πεις και κάνει τραγουδάκι έτσι για να μερακλωθούμε λίγο. Έλα ρε Χρυσάντη, έλα ρε Χρυσάντη, έλα ρε. Ποφάκι, ποιον θέλει για κουμπάρο, ποιον θέλει. Δεν τρεπόσαστε μπροστά μου να μιλάτε για κουμπάρο. Έχω δικαιώματα. Εσύ ρε θεμά, δεν μας παντρέψεις. Εσύ θα μας κοκκουλάσεις. Αν ποιος. Και τώρα ποιον περιμένετε. Το γαμπρό Φοφάκι. Ποιον, αυτόν από την Αργεντινή? Όχι, απ' ξού αυτό, ξού. Το περιμένω χθες το βράδυ και δεν ήρθε. Τότε ξού αυτό. Ξού. Δηλαδή, αν το καλοεξετάσεις, ξού εμείς. Αλλά δεν βαριέσαι, Φοφάκι, δεν βαριέσαι. Τρελάρας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι η Χρυσάνθη παντρεύεται. Και μόλις παντρευτεί η Χρυσάνθη, τις 6.30 αυτή, τις 7 παρατέταρτο εμείς. Καλά, τέλος πάντων βλέπουμε. Όχι, βλέπουμε, Φοφάκι. Δεν τα είπαμε. Τελειωμένη δουλειά. Και αυτός ο Αργεντινός δεν ξαναφάνηκε. Μωρέ, έστω να πάει στο διάνο. Ξου, ξου. Κυσταμάτη, κυσταμάτη. Τι τρέχει, ρε. Σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Καλά, έρχομαι. Μισό λεπτό, τηλέμαχε, και έφτασα, Μην αργήσεις. Είσαι ευχαριστημένη, Φοπάκι μου. Και μου λες εμένα να μην πιστεύω τα όνειρα. Δηλαδή, τι είδες? Είδα, λέει, ήταν απολυτευτό. Και βγήκα σε ένα μπαλκόνι να μιλήσω. Και πριν προλάβω να ανοίξω το στόμα μου, μ' αρχίσαν στα λεμόνια. Γέμισε το μπαλκόνι λεμόνια. Γέμισε ο δρόμος λεμόνια. Γέμισε το σπίτι λεμόνια που λες. Λεμόνια να έχουν τα μάτια. Λεμόνια. Λεμόνια. Α, τι λεμονιάς, παιδί μου. Σημαντιακό. Ολοφάνερο. Μωράσε με να τελειώσουμε το καλό σήμερα. Και ύστερα δεν έχουμε πια λόγο να κρυβόμαστε κι εμείς. Απα! Για σουφάκι μου, Κατάλαβες τώρα, Σου φαίνεται ακόμα σαν ψέμα, το βλέπω. Δεν μου λες. Με τον άλλον, τι έγινε. Ποιον άλλον? Αυτόν από την Αργεντινή. Δεν σου είπα. Ήρθε χθες ενθουσιασμένος και μου λέει: δεν θέλω τίποτα, ούτε το τριόροφο, ούτε τις λύρες. Το κορίτσι θέλω μονάχα, λέει, γιατί μ' άρεσε. Δεν μου λες. Του τη γνώρισες τη Χρυσάνθη? Τι να του τη γνώρισω, τι είδε. Και είπε πως θα περάσει το βράδυ και χάθηκε. Καπνός. Λες να φύγει για την Αργεντινή. Ξέρω εγώ. Με την τρελάρα που τον δέρει αυτόν, πού να βγάλει συμπέρασμα. Άκουσε, να κατέβω να φτιαχτώ κι εγώ λιγάκι και έρχομαι αμέσως. Γρήγορα όμως. Έχει φάσει μου, γρήγορα. Όχι, πάει να φτιαστεί μια στιγμή και θα ξανάρθει, λέει. Αν το βρεις, ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Ποιος? Ο Αργεντινός. Ο τρελάρες. Τι θέλει? Ναι, να το συγχωρείς, λέει, για χτες το βράδυ, αλλά χρειάστηκε να φύγει απρόπτωση στο ναύπλιο, λέει. Και λοιπόν? Γύρισε, λέει, μόλις προλίγου. Θα πεταχτεί μέχρι στην πρεσβεία και ύστερα θα περάσει από εδώ. Όχι. Μωράσε με κάτω με τον παλιό Αργεντινό. Μπα, συνταξιούχος. Θετικό ανθρωπάκι. Θετικό και σίγουρος άνθρωπος. Να τελειώνουμε. Δεν αντέχω να περιμένω άλλο. Και τι θα του πούμε αυτό? Αγαπητέ μου, Μίστερ Μούτσος.
Δεν ξέρω πώς θα φτιάχνετε εσείς στην Αργεντινή, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε να μην αφήνουμε στο τραπέζι του λαραβόνα μας σύξυλο. Αν δεν με ξέρεις καλά εμένα. Λας παλάμπρας ο Μπραν. Τι θα πει αυτό? Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αυτό θα πει. Χαίρετε. Ναι, χρυσέ μου άνθρωπε. Καθίστε, καθίστε. Σταμάτη, ποιησε πόρτα σε παράθυρα. Ποιησε πόρτα σε παράθυρα. Μου είχατε πει να περάσω σήμερα το βράδυ. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Σας βεβαιώ ότι με δυσκολία χτύπησα την πόρτα. Εγώ φταίω. Έπρεπε να σου δώσω κλειδί. Γιατί, ξέρετε, χθες δεν σας είδα και τόσο. Πώς να σας το πω, αλλά... Έλεγα μήπως αυτό το περάστε αύριο ήταν μια υπεκφυγή. Τι λέτε, πρέδρε, τι λέτε, μην το ξαναπείτε. Με προσβάλλετε. Εγώ και μάρτυρα, τι σου λέγα στα μάτια, τι σου λέγα. Τι λαμπρός άνθρωπος είναι αυτός ο κύριος Στεφανής, τι λαμπρός, τι θαυμάριος άνθρωπος. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, έτσι χωρίς να σε κολακέψω, δηλαδή, σε ξεκίνησα, σε συμπάθησα. Ώστε. Γιατί ώστε. Τυχερόμαστε και τυχερόσαστε. Εγώ δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω για την τιμή που κάνατε στο σπίτι μου και να σα ευχηθώ κάθε ευτυχία. Και κάθε χαρά. Σας εμπιστεύουμε, κύριε Στεφανή μου, το πιο αγαπημένο πλάσμα που έχω στον κόσμο. Μια αδερφούλα μου. Μια αδερφούλα τι λέω, κύριε Στεφανή μου. Είμαι ευτυχής που τη δίνω σε καλά χέρια και σε χρυσή καρδιά. Μια αδερφούλα τι λέω. Κύριε Τηλέμαχε, δεν ξέρω αν θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας. Μια αδερφούλα τι λέω. Σας υπόσχομαι όμως πως θα κάνω ό,τι μπορώ για να της δώσω την ευτυχία. Στεφανή μου. Στεφανή μου. Α, ήρθατε κύριε. Το μαντάρατε το μανίκι σας. Μάλιστα, ευχαριστώ. Επιτρέψατε μου να περάσω στο δάχτυλό σας αυτό το δαχτυλίδι και ας γίνει ο χρυσός κρίκος που θα ενώσει τις μοναξιές μας. Τι θα γίνει θέμα για αυτός. Δαχτυλίδι της φερνάει. Θέλετε να πείτε ότι μαραβωνιάζετε. Ακριβώς. Μίλησα και με τον κύριο Τηλέμαχο. Ξάδελφε, μυστικό μου το κράταγες. Τράβαμε ένα κλότσορο θέμα να βάλω προς το μυαλό μου. Τράβα βρε κλώτσο βρε, τράβα μου στα μάτια το πιάνω. Μα εξαδέλφοι σας είναι, εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι αδελφοί σας. Όχι αυτή, η άλλη, η κούκλα. Τι είναι αυτά που πάθαμε ρε στα μάτια, τι είναι αυτά που πάθαμε ρε. Και ταράξαμε το κλάμα τζάμπα. Και εσείς κύριε Στεφανή μου όταν ήρθατε. Ξέρετε όταν ήρθα για πρώτη φορά συναντήθηκα με την κυρία. Εσείς λείπατε και στο διάστημα αυτό το λίγο που καθίσαμε μαζί καταλάβαμε πως εμείς οι δύο θα μπορούσαμε να συνονοηθούμε απόλυτα. Έτσι. Έτσι. Τι να κάνω τώρα, Σταμάτη, τι να κάνω. Να τον συγχαρώ ή να τον πετάξω το γαλιάτι. Σήμερα το βράδυ, τώρα δηλαδή, πρέπει να φύγω. Δεν το ήξερα, βλέπετε. Ήρθε ένα τηλεγράφημα και σε μισή ώρα πρέπει να είμαι στον Πειραιά. Αφού είναι έτσι, να σας συνοδεύσω. Ναι, και τα λέμε στον δρόμο. Ναι. Μπορείς τα μάτια. Μπορείς τα μάτια. Πώς και ξαδέρφη, φεύγεις. Ναι, να σου γνωρίσω, Χρυσάνθη, το μνηστήρα μου. Μπορείς τα μάτια. Το μνηστήρα σου. Ο κύριος Στεφανής, η ξαδέρφη μου, Δεσποινής Καραντάρη. Μπορείς τα μάτια. Πάρα πολύ. Καλά, και δηλαδή αραβωνιάστηκες. Πότε. Θα σου εξηγήσει ο Τηλέμαχος. Θα τα εξηγήσω εγώ, Χρυσάνθη μου. Εγώ θα τα εξηγήσω. Πουλάκι. Ωραία πράγματα. Θα γελάς, Χρυσάνθη μου. Γεια σε όλους σας. Γεια σας. Γεια σας. Αδερφούλα και πού είστε. Άμα ξαναχειρέψεις να περάσεις από εδώ πάλι. Έλα, Κρήτον. Αργούμε. Γεια σας. Άι, στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Καλό ταξίδι. Πάει και αυτό. Έτσι, Δόλια. Τι λυπόμουν τόσα χρόνια, κύριε. Βέβαια, μα πώς έγινε, δεν κατάλαβα. Εδώ δεν καταλάβαμε ούτε εμείς. Αυτό σε τηλεσένα, ναι, αλλά δεν τον είδε. Τώρα του πόδι πέσει στο λάκκο. Είπαμε να παντρευτείς, αλλά όχι για όποιον όποιον. Έτσι είναι στα μάτια μου, Έτσι. Ναι, και επειδή παρουσιάστηκε μια πολύ καλή τύχη για σένα, λέω, ας πασάρω το ερείπιο της χείρας, να βολευτεί και αυτή η κακομοίρα 5-6 μήνες και παραπάνω, δεν του δίνει ζωή. Έτσι στα μάτια μου, μήνα. Έτσι, σωστά. Και αυτός που λες, που περιμένουμε δηλαδή, για να του κάνουμε τραπέζι, αυτός θα... Βέβαια, γι' αυτό σου λέω βάλε τ' άσπρο τραπεζομάντιλο και δείξε και λίγο αλεγρία. Κουνήσου λιγάκι, Χρυσάνθη μου, κουνήσου. Θα προσπαθήσω, Τηλεμαχία μου, θα προσπαθήσω. Όχι έτσι, όχι έτσι, Χρυσάνθη μου, όχι, δεν πάει καλά. Σιγά μου, όχι έτσι, Χρυσάνθη, πρόσεξε, βρε παιδάκι μου. Όρισε και εσύ, όρισε και εγώ. Τι θα του τώρα στα μάτια. Τα τυχερά που λένε. Ποια τυχερά ρε στα μάτια, τα άτυχα να λες. Ακούσε εκεί να πάρει τη χείρα. Και δεν μου λες, τηλεφώνησε, είπε ο Αργεντινός, και είπε πως θα έρθει. Ναι.
Καλύτερα που ήρθανε στα πράγματα, καλύτερα. Δηλαδή, αποφάσισε να τη δώσει στον Αργεντινό. Ωραία, ωραία, άσε με του παλιοέλληνες να πάρει ένα τζέντλεμαν. Ένα τζέντλεμαν να μπει σε περουκιάνια, να μπει σε αεροπλάνα, να ειδεί κόσμο, να ανοίξει τα μάτια τη. Άκου την Αθήνα. Τι είναι η Αθήνα. Η Καπιτός, η Ακρόπολης, η Λυσσός και εκεί πίσω. Μωρέ, ξού, μωρέ, ξού, ξού. Δεν ήρθε. Ήρθε, βέβαια, δηλαδή έρχεται. Ο συνταξιούχος. Κοίτα, βρεμανία που σας έχει πιάσει με τον συνταξιούχο. Και αν δεν γίνει συνταξιούχος άνθρωπος, πρέπει να το ζόρι να του βγάλουμε σύνταξη. Ναι, λες, εσύ έλεγες. Μα εγώ φταίω που κάθομαι και λέω. Εγώ φταίω. Αυτός θα είναι. Ναι, ναι. Αργεντινός. Αργεντινός είναι. Καλώς τον είναι. Κλείστε πόρτα για παράθυρα. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Το διαζύγιο το έχω στην τσέπη. Μεθαύριο το πρωί παντρεύομαι και το Σάββατο σαλπάρω με τη γλυκιά μου γυναικούλα. Τι κάνεις κύριε Μίχερ. Φιλάει το κορίτσι. Με συγχωρείτε, ξέχασα. Πρώτα να μπει το Στεφάνι και ύστερα να φιλήσεις τη γυναίκα σου. Αυτά είναι παλιά, δεν τα παραδέχομαι. Προανήμερε, μίστερ, προανήμερε, μίστερ. Πάνε ένα χέρι και σύρε στα μάτια να το πετάξουμε όπλο. Ρε φοπάκι, τραβήξου και σύρε φοφάκι, τραβήξου που κάθεσαι σαν κότα. Α, μα εσείς είστε πολύ οπισθοδρομικοί. Αύριο παντρευόμαστε. Χάλασε ο κόσμος, δηλαδή για ένα φυλάκι. Με ποια παντρεύεσαι, ρε μίστερ. Και εμείς τι κάνουμε τόσα χρόνια εδώ πέρα στο Πάτριον, έδαφο. Α, εδώ, με τη Δεσποινίδα, αδελφή σας. Δεν είναι την αδελφή μου αυτή. Η Άννη είναι, η κούκλα, η μεστομένη. Δεν μου λέτε Δεσποινίδα. Δεν σας ρώτησα αν είσαστε αδελφή του κυρίου και μου είπατε ναι. Ω, δεν σας είπα ναι. Σας είπα ίσως. Γιατί ίσως, ρε φοφάκι, έπρεπε να το κοπανίσει ένα όχι. Ελληνικό όχι. Τέλος πάντων, δεν κερδίζουμε τίποτα με τη συζήτηση. Έγινε μια παρεξήγηση. Τώρα τι γίνεται. Ένα παλάβρα σοβράν. Αφού ο κύριος δεν είναι αδελφός σας, από ποιον πρέπει να σας ζητήσω. Από τη μαμά μου. Εδώ κάτω καθόμαστε κι εμείς. Τότε πάμε στη μαμά σου. Φοφό. Πού πάτε ρε παιδιά. Πού πάτε ρε σαμάτι. Φοφάκι. Άσε με ίσυχη τη λέμε χέρι. Κύριε Παλάβρα. Κύριε Παλάβρα. Φοφάκι. Φοφάκι. Ρε φοφάκι. Πω. Τι να πει κανείς. Ο Θεός. Ο Θεός βλέπει. Μπορείς να τα βάλεις πέρα με το Θεό. Όπως θέλεις, αυτός κανονίζει και δεν παίρνει και κουβέντα. Εγώ λέω να ξαναδημοσιεύσουμε την αγγελία και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε κι άλλα γράμματα. Άστερε στα μάτια. Γιατί όπως πάμε, αν τη δημοσιεύσουμε, θα παντρολογήσουμε όλο το μαχαλά και εμείς θα μείνουμε στον Άσο. Να πηγαίνω κι εγώ λοιπόν. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άι, καληνύχτα στα μάτια μου. Άσε με. Ωραία τι πάθαμε. Μόνος σου είσαι. Μόνος μου. Και ο ξένος για το τραπέζι δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Α, ειδοποιήσε. Άστε ρε Χρυσάνη, άστε. Καλά, κατάλαβα. Δεν βαριέσαι. Καλύτερα. Τι δηλαδή άσχημα περνάμε οι δυο μας. Δόξα τω Θεώ. Δεν μας λείπει τίποτα. Μας λείπει ρε Χρυσάνη. Κακά είναι τα ψέματα. Αλλά βλέπεις, ο Θεός, μπορείς να τα βάλεις με το Θεό. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων. Σωστά. Είναι γίνει. Ξεμείναμε, Χρυσάντη. Το γραφτό μας. Όχι, δά, μην το λες αυτό. Ο άντρας είναι πάντα άντρας. Εσύ έχεις καιρό ακόμα. Άκου τώρα τρέλε. Και με ρωτάς αν θέλω. Δεν τα είπαμε. Μαζί θα γεροκομιθούμε. Χρυσάντη, άρπετε τώρα την βανιστήρα και φλόμεσε το σπίτι, μήπως έστω και αργά. Μα συμπονίασε ο Πανάκαθος. Έλα τώρα. Έλα να βάλεις τις παντούφλες σου, τηλέμαχε. Έλα. Θα είσαι κουρασμένος, παιδί μου. Και... Ζανθούλα. Έλα. Δεν τρέπεσαι. Ζανθούλα. Μα τι κάνεις εκεί. Ζανθούλα. Κλαις. Θυμάσαι. Που μου έλεγε συγχωρεμένη. Να προσέχεις τον τηλέμαχο, να μην στενοχωριέται. Είναι χρυσό παιδί ο τηλέμαχος. Τον τηλέμαχο και τα μάτια σου. Το θυμάσαι. Σώπα. Εγώ είμαι εδώ. Έλα κάτσε στα γονατάκια μου. Έτσι μπράβο. Όχου τα καημενούλια που έχουν μείνει μοναχούλια. Αχού τα καημενούλια. Thank you.
Το θέατρο της εβδομάδος παρουσίασε απόψε την κωμωδία των Αλέκου Σεκελάριου και Χρήστου Γιανακόπουλου, Δεσποινής ετών 39. Ραδιοφωνική διασκευή και προσαρμογή Κώστα Παπαγεωργίου του Αθηναίου. Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Νίτσα Τσαγανέα, Χρήστος Τσαγανέας, Νάντια Χωραφά, Χρήστος Ευθυμίου, Ήλια Λιβικού, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Κώστα Παπαγεωργίου και Λιάκος Χριστογιανόπουλος. Ηχοληψία Κώστα Κοσμά. Ραδιοσκηνοθεσία Ίωνος Νταϊφά.